Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ έχει χτυπήσει παγκόσμιο συναγερμό για το μέλλον της ανθρωπότητας και της παγκόσμιας ειρήνης. Πολλοί φοβούνται ότι αυτό που ξεκίνησε στη λωρίδα της Γάζας θα γενικευτεί. Η Κία πλέον έχει κάνει φανερές τις προθέσεις της εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ έκλεισε την πρεσβεία του από την Τουρκία και έχει ειδοποιήσει τους Εβραίους πολίτες της Τουρκίας να αποχωρήσουν από εκεί, προειδεάζοντάς μας για τον επόμενο στόχο. Η Αμερική και η Αγγλία στέλνουν δυνάμεις στην περιοχή για ενίσχυση και έπεται συνέχεια. Γνωρίζουμε έτσι όπως φαίνεται κιόλα ότι όταν το Ισραήλ θα επιτεθεί στο Ιράν θα ξεκινήσουν και τα μεγάλα γεγονότα. Κατά καιρού επαναλαμβάνονται προφητείες Αγίων που προειδοποιούν για παγκόσμιο πόλεμο και μεγάλη πείνα που στην Ελλάδα θα κρατήσει 6 μήνες. Ήδη υπάρχουν συστάσει για να ξεκινήσει ο κόσμο να αποθηκεύει. Για περισσότερε λεπτομέρειε σε αυτό το θέμα, όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να κοιτάξει στο τι είπε σχετικά ο Άγιο Βασίλειο ο Καυσοκαλυβίτη. Ήδη κάποιοι έχουν οργανωθεί. Έχουν ετοιμάσει το λαχανόκηπο και γέμισαν τι αποθήκε του με τρόφιμα. Όσε προμήθειε όμω και να κάνουν, αν δεν αποθηκεύουν με σκοπό να βοηθήσουν στην κρίσιμη περίοδο τον συνάνθρωπό του, τζάμπα αποθηκεύουν. Ο Θεό στην παραβολή του άφρονο πλούσιου, που αντί να βοηθάει του φτωχού, έχτιζε μεγαλύτερε αποθήκε, εκείνο το βράδυ που επιτέλου τελείωσε το χτίσιμό του, του είπε ο Θεό, άφρονα, δηλαδή άμυαλε, ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου, Σήμερα θα πεθάνει. Άδε η τίμα σα, τι νιέστε. Τι έργα θα παρουσιάσει το Θεό, πού είναι τα έργα σου. Ούτω ο θησαυρίζον αυτό και μη εις Θεών πλουτών να επενδύεις την ψυχή σου σε καλά έργα, σε αγαθοεργίες, να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Αν δεν βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου που πεινάει, τα ποντίκια, η εγκρασία και ο σκόρος θα φάει όσα και αν Θες να γίνεις φτωχός, θησάβριζε. Θες να έχεις αυθονία, σκόρπιζε. Θες να γίνεις ζητιάνος, αποθήκευε. Όπως συνηθίζει να λέει και ο Γέροντος Γαβρίλ. Βοηθήστε τον συνάνθρωπό σας για να σας βοηθήσει και ο Θεός.